Αυτό από πού έρχεται τώρα από αριστερά? Από τον ποινιό από πέρα, από τον Βαλομάνδρη? Από τον Βαλομάνδρη από πέρα. Ποτάδα από Βαλομάνδρη. Για πες μας δύο πράγματα, δύο λογάκια λίγο για μέσα. Έχουμε θέμα στο εργοστάσιο? Βεβαίως και έχουμε θέμα, τεράστιο θέμα. Δηλαδή? Λίγη κανόλα, πήγε το νερό μέσα όλο. Για τι ύψος μιλάμε? Πάνω από 70 πόντα. Δεν υπήρχε δηλαδή τρόπος έτσι για να σωθεί κάπως? Παλεύεται η φύση, δεν παλεύεται η φύση. Τώρα υπάρχει πυροσβεστικό όχημα, βλέπω εκεί πέρα. Προσπαθεί να βγάλει τα νερά, να αντλήσει τα νερά. Έχουν βγάλει μερικά, βέβαια. Άλλες καταστροφές έχουν γίνει? Πάρα πολλές. Έχετε ακούσει? Πάρα πολλές. Ρεύματα έχουν πέσει, μοτέρια έχουν καεί, τα πάντα, τα πάντα. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Και από κάτω πιο πολύ, όσο πιο κάτω πιο, τόσο πιο πολύ ζημιά. Τι εννοείται πιο κάτω? Εδώ είναι η κορυφή, όσο πιο κάτω πάμε τόσο πιο πολύ ζημιά. Εδώ είναι η κορυφή που βλέπεις πάνω. Ναι. Εδώ δεν μπορεί να σπάσει για να πέφτει μέσα. Θα θέσει, έρχεται το άλλο από εκεί πάλι. Έρχεται το άλλο από εκεί, ναι, σωστά. Έχουμε θέμα κάτω γιατί στενεύει πολύ. Η μία ή άλλη πάλι. Τώρα δεν είναι τίποτα. Πριν το χρειάζεται να πηγαίνει να πάω. Ναι, είχα έρθει και. Ναι. Τη 2,5 ώρα τη νύχτα που είχε το θέμα. Τώρα πριν μια ώρα έχει τίποτα πάνω. Το έχει πάρα πάρα πολύ. Αυτό το νερό που αντλεί τώρα από μέσα η πυροσβεστική, πού πηγαίνει, αφού απ' έξω υπάρχει πάλι νερό? Τώρα προσπαθεί να το αντλήσει, τώρα ξεκινήσει. Να ανοίξει κάτι, να βγάλω κάτι μοτέρι εκεί που έχω πάθει ζημιά. Εσείς τώρα που είστε από το απέναντι σπίτι και είστε εκεί τώρα? Εμείς είμαστε από εκεί και είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε από την άλλη πλευρά. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Πόσο νερό είχε? Πάρα πολύ. Δεν φαίνω τίποτα εδώ. Όλα σκεφασμένα εδώ. Κάπως σπίτι και τα εκείνο. Πού, σε ποιο σημείο είχε σπάσει? Σε ποιο σημείο είχε σπάσει? Στη φωτάδα. Όχι εδώ απέναντι από εσάς. Εδώ στο γήπεδο. Υπήρξε σε όλο το χωριό πρόβλημα, έχει μπει νερό σε όλα τα χωριά, σε όλα τα σπίτια. Όταν λέτε ζώα τι? Ήρθανε κάποια αρμόδια από εδώ, σας είπανε κάτι? Έχουνε κάνει κάτι τώρα εκεί πέρα που έσπασε, το βάλανε αναχώματα? Ωραία. Οκ, ευχαριστώ. Ήταν στο θείο εκεί που ήταν, αλλά δεν ακούει όμως. Να λοιπόν μην γίνει. Φωτογραφίες εδώ. Εδώ. Έλα, πότε, έλα. Δεν ακούω να απαντάω. Να με ρωτάς και να σε απαντάω. Τι έγινε? Τι έγινε? Δεν έμεινε και τίποτα όρθιο. Καταστροφή έγινε. Από τρεις ώρα. Μόνο όλο το χωριό. Τι έφτεξε, τι πήγε στραβά δηλαδή? Τρεις ώρα. Δεν ακούω. Τι πήγε στραβά? Πώς έγινε όλο αυτό? Πού είχε το νερό αυτό? Από πάνω. Από την ποτάδα, έσπασε το ανάχωμα. Έσπασε το ανάχωμα και τίναξε μέσα στο Βαλομάντρι, στον οικοταφείο του Βαλομάντριου και πήγε μέσα στο χωριό όλο. Αλλά πάλι. Όλο το χωριό. Έπεσαν 4-5 σπίτια. Ένα έπεσε εδώ πίσω από εμά. Έπεσαν 5 σπίτια. Κατέρευσαν. Κατέρευσαν. Εδώ πέρα είχε τόσο νερό. Συγγνώμη, τα σπίτια τι ήταν? Ήταν με πλήθυνα, ήταν τι ήταν? Πλήθυνα. Κατοικούνταν αυτά? Τώρα δεν κατοικούν. Μέσα από πώ θα πάει.
Το ένα εδώ πέρα ήταν Αλβανία. Πρόγραμμα και έφυγα. Εσεί την ώρα τη καταστροφή, εδώ την ώρα που είχε μπει όλο το νερό μέσα, πόσο νερό είχε, είχε μισό μετρό. Τι μισό μετρό. Πού ήσασταν, σαν κάτοικοι. Απάνω στην πλούτη ήμασταν. Αφού άρπαξα τα αμάξι εγώ για να φύγω, έτρεχα μπροστά και από πίσω έρχονταν το νερό βολίδα. Βολίδα το νερό από πίσω. Υπήρξαν άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν. Βέβαια, δηλαδή θα ξέρετε. Πυροσβεστική, έτσι. Πυροσβεστική, του βγάλαμε τρακτέρια, του βγάλαμε φωτοτέ, ψάχνουν κουβάδια. Δεν είχαμε κάτι δυσάρεστο, έτσι. Δεν συνέβη κάτι. Δεν πρόβλημα. Μόνο που χάσαμε κανένα βιβλιαρία πρόβατα 100. Και εγώ έπαθα μεγάλη ζημιά στα τριφύλλα. Το καλοριφέρ το δικό μέσα είναι η μεγαπά που είχα πετρέλαιο. Και είχα 1,5 τόνο πετρέλαιο. Τα βάλατε πέρυσι τηλεόραντα. Βλέπω η ροή συνεχίζεται. Έτσι. Απλά δηλαδή κατευθύνεται τώρα σε συγκεκριμένα σημεία. Του τράβησα τώρα. Έχουν κάνει αναχώματα τώρα. Έχουν τρακάρει τώρα ανάμεσα στα γέφυρα. Στην γέφυρα του βολομαντρίου απάνω. Έσπασε το ανάχωμα, έσπασε τον άσφαλτο. Τώρα εκεί πέρα είναι η νομαρχία και φτιάχνει το δρόμο. Έχει κουπεί ο δρόμο αυτό εκεί πέρα. Μάλιστα. Για να πάμε λίγο και πριν. Κατέρευσε. Τέσσερα τέτοια. Τέσσερα έχουν πέσει. Ευτυχώς δεν είναι κανένας μέσα. Σταλέτε. Σταλέτε το σπίτι. Πάει. Τον οίκουν αυτό. Όχι, τ' άλλο παραπάνω. Πάει εκεί. Τώρα εσύ μπορείς να βγεις παραπάνω εδώ. Όχι αυτόν τον δρόμο, τον άλλο δρόμο. Αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα εδώ μπροστά είναι δικό σας, έτσι. Μέχρι που είχε φτάσει το νερό, λίγο πιο κάτω από το πατζούρι εκεί που βλέπω. Έτσι, δηλαδή ήταν γύρω στους 70 πόντους. Τι 70 πόντους, ένα μέτρα. Α, να το ναι. Δεν ξέρω να πάω τώρα μέσα, υπάρχει ζωή μέσα. Ήταν μέχρι εκεί που φαίνεται το... Ναι, 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 ναι. Μπήκε μέσα σπίτι. Και εσύ ήταν ψηλό. Έχετε πάθει καταστροφές μέσα. Πληκτήρια. Ψυγεία. Καταψύκτη. Το μέσα σπίτι. Εδώ περιμένει κάποιο όχημα της πυροσβεστικής να το αντλήσει αυτό. Δεν θέλω να μας δώσει σειρά για να περάσουμε. Είναι όντως πολύ ο κόσμος. Όντως. Μπορείς το βράδυ δηλαδή να μείνεις μέσα. Βουά, κουτάω. Ναι. Όχι. Είναι η πληθή. Ανυπλήθανο γι' αυτό. Το μισό, ένας τύπος και ένας τύπος από εδώ είναι η πληθή. Αν κάνει και σαλτίς, τι γίνεται. Δεν το έχεις γύρω-γύρω με τέτοιο. Το έχω, με σιναζάκι. Ναι, το έχουμε εκεί το τσιμέντο. Ρίγε το ξυναζάκι, αλλά αυτό μπήκε παραπάνω. Τι θα κάνεις, πού θα μείνεις. Στον αδερφό μου, στο γιο μου. Εκεί έμεινα πια τώρα. Τι έμεινα, δεν έμεινα καθόλου. Έτσι ήταν ξανά. Πώς έγινε το κακό δηλαδή, τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα. Αυτά στην περιβόητη περιφέρεια εδώ που έχουν. Γιατί έσπασε ο πάντο που ήταν ξυχύλης. Σε ποιο σημείο στην Κοντάδα. Ναι, από εκεί ήρθε, ναι. Από πάνω ήρθε το νερό. Τους έλεγες πέρυσι πρόπερσι ανοίξει το πουτάνα για φτιάξει τα αναχώματα. Αν μας κατέστρεψαν και τίποτα άλλο αυτό μας έκαναν. Αυτό έγινε περίπου στη 1,5 ώρα το βράδυ. 1,5 ώρα εδώ πήγε μέσα στο χωριό. Μια μισή ώρα τα παράδειγμα. Ποιος ήρθε εδώ πάνω, τι να αρχώσαν να δεις εδώ πάνω, εδώ μέλεγαν γιατί δεν γίνεται χαμός. Ήμασταν, για μισή ώρα εδώ είμαστε. Και με έπιασε ποιηση, ας πούμε, και αφαιρέστε. Πήρα την γυναίκα μου και πήγα στα τρίκαλα στα παιδιά εκεί. Εσείς εδώ έχετε το στάβλο σας. Ναι. Πάει από αποθήκη μέσα, έχει. Έχει πάθει ζημιά, έχω τριφύλι μέσα.
Ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε θύματα, από ό,τι μου είπαν και οι άλλες οικογένειες εδώ πέρα. Αλλά καταστροφές σε ζώα υπάρχουν αρκετές. Και έχουν καταρρεύσει και 4 σπίτια πλήθμα. Το ξυπλήθηκε ένα παιδάκι. Τι εννοείται. 80 πρώτα όσο έχει το μαντήρι, αν πρόλαβε τι. Μετά μιλάμε, ήρθε σε 10 λεφτά έρθει το νερό. Ούτε 10 λεφτά δεν έκανε. Από το μονηρό. Και την ώρα κοιμάσαν όμως, δεν μας. Τι να έκανες και να ξυπνούσα, τι να έκανες. Σωστά. Που δεν υπήρχαν υπηρεσίες να προστατεύουν αυτοί, να κοιτάνε τα ποτάμια το βράδυ. Γιατί αν έκλειναν εκεί, απάντα θα γίνονται το κακό αυτό. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύλης, ο κύριος Άρης Τζάνης. Αντιδήμαρχε, το κακό τι ώρα άρχισε χθες, μιλάμε για το Βαλομάνδρι. Εγώ ενημερώθηκα περί 1:15 το βράδυ ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο Βαλομάνδρι και κινδυνεύαν να πλημμυρίσουν. Βέβαια το φαινόμενο και το ποτάμι άρχισε να φουσκώνει κατά τη διάρκεια της έντονης βροχόπτωσης γύρω στις 7 με 8 η ώρα. Στις 1 η ώρα... Το βράδυ λέμε έτσι. Το βράδυ, ναι. Γύρω στις 1 η ώρα ενημερώθηκα, 1:15 με πήραν τηλέφωνο από εκεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Κινητοποίησα αμέσως τα μηχανήματα του Δήμου. Εκεί ήθελα να καταλήξω, δηλαδή από την ώρα που το μάθατε, ποιες ήταν οι ενέργειες του Δήμου, πώς κινηθήκατε. 1:15 ενημερώθηκα, 2:15 τα μηχανήματα ήταν όλα στο Βαλομάνδρι και ουσιαστικά από τις 1:30, 2:00 και μετά άρχισε το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο κακό που λέμε. Ξεχύλισε το ποτάμι ο Πηνιός, με αποτέλεσμα το χωριό Φωτάδα να πληγεί όχι τόσο έντονα, και το χωριό Βαλομάνδρι, όλο το χωριό, ένα ποτάμι περνούσε μέσα στο χωριό. Μέχρι στις 6:30 ώρα το πρωί που αποχώρησα εγώ από το συγκεκριμένο σημείο, πριν από καμιά ωρίτσα, πλέον δεν υπάρχουν νερά μέσα στο χωριό και γίνονται προσπάθειες με την πυροσβεστική άντληση των υδάτων. Πού έσπασε, ποιο σημείο κοντά στη Φωτάδα, από ό,τι μας είπαν και οι κάτοικοι εκεί πέρα. Δεν έσπασε κάπου, υπερχείλιση έγινε. Δεν έσπασε υπερχείλιση. Κάπου, έγινε υπερχείλιση. Δεν ήταν ικανά τα αναχώματα, δηλαδή, όσον αφορά το ύψος, να συγκρατήσουν. Σε ό,τι αφορά το ύψος, ήταν πάρα πολύ το νερό. Και εδώ να τονίσω ότι ήμασταν και τυχεροί. Γιατί αν όλη αυτή τη βροχή την έριχνε στα ορεινά πάνω πρώην Δήμου Εθήκων και Δήμου Πινδέων, σήμερα θα μιλούσαμε για πολλά χωριά. Αυτό γιατί δηλαδή. Πάνω στα ορεινά δεν έριξε πολύ βροχή, με αποτέλεσμα να έχουμε και λιγότερο, να έχουμε λιγότερο νερό. Παρά αυτά όμως, λιγότερο νερό. Χθες είχαμε προβλήματα, ουσιαστικά χθες όλοι κατά τη διάρκεια της νύχτας ασχοληθήκαμε με τον απεγκλωβισμό των κατοίκων, γιατί ήταν γύρω στα 20 με 25 άτομα εγκλωβισμένα, δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους, γιατί το νερό είχε ξεπεράσει το 1,5 μέτρο. Ενώ σήμερα τα μηχανήματα του Δήμου, ποιο είναι το έργο? Σήμερα τα μηχανήματα του Δήμου αναλώνονται σε καθαρισμούς και ανοίγουμε άβλακες για να φεύγουν τα νερά μέσα στα χωράφια, να αποσυμφορηθεί το χωριό. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.